τίποτα. Ο Σάμος ο ξηρός ψάχνει να βρει την πόρτα για να φύγει. Τελικά οι φακοί επαφής που του έβαλα έκαναν καλή δουλειά. Τι καλή, αυτός δεν βλέπει τίποτα. Ε, ναι, γι' αυτό λέγονται φακοί επαφής, γιατί περπατάει μόνο με την επαφή. Σωστός. Μάλιστα. Πω, εγώ πείνασα. Πω, κι εγώ πείνασα. Τι λένε να τσιμπήσουμε κάτι, πω. Ναι. Να σου πω, θες να πάω να φέρω κάτι απ' έξω. Και δεν πάτε. Πάω. Πώς σου φαίνεται? Τι είναι αυτό? Στο αυτοδοχείο. Δεν βρήκα τίποτα άλλο απ' έξω. Σωστός. Καλά, αφήστε. Θα πάω να παραγγείλω εγώ. Όπως θες. Τι έγινε, έχει αντίλαλο. Θανάση, πού είσαι, αδερφή? Χρόνια και ζαμάνια. Χαθήκαμε, πού είσαι τόσο καιρό? Έχω μπλέξει, ρε, άστα, θα στα πω άλλη φορά. Δεν μου λες, είσαι ελεύθερος τώρα ή έχεις κάποιο ραντεβού? Όχι, ελεύθερος. Περάστε έξω, κύριε. Θα συνοποιήσω όταν έρθει η σειρά σας. Μαζί μου είναι ο κύριος. Ο αδερφός μου είναι. Ο αδερφός σου? Και έλεγα ποιον μου θυμίζει. Ήδη και παράλλαχτη, ε. Καλά, γιατί είναι ντυμένος έτσι? Πάλι σε κανένα πάρτι μας και είχατε πάει? Δεν είναι ντυμένος, χτυπημένος είναι. Χτυπημένος? Καλά, πώς χτύπησε? Άσε, μεγάλη ιστορία. Α, καλά, μα βαριέσαι να μου την πείτε, σε πιέζω. Τι άλλα νέα, σπίτι όλοι καλά? Όχι, δεν βαριέμαι, γι' αυτό είμαι εδώ. Ο αδερφός μου έχει πρόβλημα. Σε παρακαλώ, μην ακουμπάς τα χέρια σου εδώ. Χτες καθαρίσαμε. Τι πρόβλημα? Να, ξαφνικά χθες το απόγευμα τον έπιασε ένας πόνος στην κοιλιά. Μήπως ήταν κοιλόπονος? Ναι, κάτι τέτοιο. Είδες, αμέσως το κατάλαβα. Σωστός. Σε παρακαλώ, σου είπα, μην ακούμπας τα χέρια σου εδώ. Χτες καθαρίσαμε. Να σου πω, πήγαινε πάρε εκείνο το σκάμπο και φέρ' το εδώ. Και μετά τον έπιασε διάρρεια. Διάρρεια? Να σου πω, ο αδερφός σου μήπως μένει σε διάρρη? Ναι, γιατί? Γιατί είναι γνωστό ότι το διάρρη προκαλεί διάρρεια. Σωστός. Ευχαριστώ. Καλά, και από μία διάρρεια έγινε έτσι? Όχι, απλά ο αδερφός μου μένει στην Κάλυμνο, άγονη γραμμή, καταλαβαίνεις. Πήγε εκεί στο κέντρο υγείας να του δώσουν κάτι, κάνα φάρμακο, καμιά ασπιρίνη, και επειδή δεν έχουν ούτε ασπιρίνη, του είπαν ότι καλύτερα είναι να μεταφερθεί με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ στην Αθήνα. Πήγε το ελικόπτερο του ΕΚΑΒ, τον πήρε, και λίγο πριν φτάσει στην Αθήνα κάτι έπαθε, ξαφνικά δεν ξέρω, χάλασε και έπεσε στο πήλιο. Στο πήλιο? Εκεί έσπασε το κεφάλι του. Και καθώς προσπαθούσε να βγει από τα συντρίμια, έπιασε μια δυνατή βροχή. Εκεί βγήκανε σε λιγκάρια και άρχισαν να το επιτίθενται. Όχι. Δεν μπορούσε να δει από την πολύ βροχή και πήγαινε πέρα δόθε στο πήλιο. Α, έκανε δηλαδή peeling. Σωστός. Όχι, ευτυχώς από την πολύ βροχή το βουνό έπαθε καθίζηση και τον κατέβασε μέχρι κάτω, στο Βόλο. Εκεί έσπασε το χέρι του. Καλά, γιατί του το έχουν δέσει πάνω από το μανίκι? Γιατί κρύωνε, δεν έβγαζε το παρτό με τίποτα. Εκεί τον είδανε κάτι περαστική και φωνάξανε ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ήρθε το ασθενοφόρο, τον πήρε και επειδή δεν ήταν τυχερό να πάει στην Αθήνα, αποφάσισαν να τον πάνε στη Θεσσαλονίκη. Στον δρόμο για τη Θεσσαλονίκη όμως, το ασθενοφόρο έπεσε σε μια λακκούβα που είχαν ανοίξει οι βροχές και ανετράπη. Εκεί έσπασε το πόδι του. Α, τον κακομύρι. Και μετά? Επειδή είχε τρομάξει το μάτι του από το ΕΚΑΒ, φοβήθηκε να φωνάξει άλλο ο ασθενοφόρο και αποφάσισε να πάρει μόνος του το λεωφορείο του ΧΤΕΛ και να έρθει εδώ στην Αθήνα σε κάποιο νοσοκομείο. Λίγο όμως έξω από τη Θεσσαλονίκη, το λεωφορείο του ΧΤΕΛ ανετράπη και έπεσε μέσα στον Αλιάκμονα. Στον Αλιάκμονα? Ναι. Βγήκε όμως μόνος του μέσα από το λεωφορείο, με πήρε τηλέφωνο και πήγα και τον πήρα. Α, και μέχρι εδώ θα τον έφερε με τα πόδια, γιατί αν ερχόστη με αυτοκίνητο. Ναι, με τα πόδια. Στραμπούληξα όμως το δεξί μου το πόδι σε ένα πεζοδρόμιο. Α, είπα κι εγώ. Μάλιστα, κατάλαβα. Λοιπόν, αφού όπως μου είπες έπεσε στον Αλιάκμονα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να τον ψάξουμε καλά-καλά, να δούμε μήπως έχει... Τίποτα κατάγματα? Όχι, κανένα ψάρι στις τσέπες του. Ο Αλιάκμονας φημίζεται για το ψάρι του. Τι σου έλεγα? Αδερφή! Μάλιστα, δόκτωρ Ζιβάγκο. Δεν πιστεύω να παρήγγειλες. Όχι, ακόμα ψάχνω. Ωραία, λοιπόν, πάρε αυτές τις δύο ψαρούκλες, βάλτε να ψήνονται και πετάξω απέναντι στο σούπερ μάρκετ και πάρε 10 μέτρα σκηνή, καμιά 50 μανταλάκια και μια κεραία τηλεοράσεις. Γιατί? Γιατί απόψε από ό,τι βλέπω θα την κάνουμε τα ράτσα. Σωστός. Η είσοδος της ΔΕΗ στο χώρο της τηλεφωνίας ήταν ένα μεγάλο βήμα.
Ένα βήμα όμως που τάραξε τα λιμνάζοντα νερά όλων των δέκο που ξαφνικά βλέπουν να μπαίνουν και άλλοι στα χωράφια τους. Έτσι, πλέον σχεδόν όλοι οι δημόσιοι οργανισμοί και συγκεκριμένα ο ΟΤΕ, η ΕΙΔΑΠ, τα ΕΛΤΑ, ακόμη και οι Ολυμπιακοί, αποφάσισαν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους και σε νέες δραστηριότητες. Το ξεκίνημα λοιπόν έγινε με τη ΔΕΗ, η οποία αποφάσισε να μπει στα χωράφια του ΟΤΕ, φτιάχνοντας μια νέα εταιρεία τηλεφωνίας. Λόγω απειρίας όμως της ΔΕΗ, δεν έλειψαν τα διάφορα μικροπροβλήματα. Έπεσε η ασφάλεια. Αφού μιλάμε όλοι μαζί, μια στιγμή να πάω να δω. Οπότε, βλέποντας ότι η ΔΕΗ μπήκε στα χωράφια του, αποφάσισε κι αυτός με τη σειρά του να μπει στο χώρο της ΕΙΔΑ. Παρακαλώ. Έλα ρε μεγάλε, τι έγινε. Μπάνιο κάνω. Α, και εσύ μπάνιο κάνεις. Καλά, φοβερός ότι από τότε που μπήκε στην ΕΙΔΑ. Ναι, εντάξει, άρχισε πάνω αργότερα γιατί σου στα μάτια μου. Ναι, άντε, γεια. Αμάν, ξέχασα να του πω να πάρει την Αλίκη. Η βρύση σας είναι σε αναμονή. Παρακαλώ, περιμένετε. Your water tap is being diverted. Please hold. Μιλάει ο Λίθιος. Λά τον πάρα αργότερα. Έχω τάση από το κοκτρία. Έτσι η ΕΙΔΑΠ αποφάσισε και αυτή με τη σειρά της να μπει στο χώρο της ΔΕΗ. Τι είναι μωρό μου, τόσο πολύ σ' αρέσει. Όχι, ξέχασα να πάρω το χάπι μου. Θα με σκοτώσει μάνα μου έτσι και το μάθει. Μια στιγμή να πάω να φέρω λίγο νερό. Πού στην κουζίνα? Ποια κουζίνα? Καλά δεν ξέρεις ότι τώρα πια η ΕΙΔΑΠ κάνει θαύματα. Με την είσοδο της ΕΙΔΑΠ λοιπόν στα χωράφια της ΔΕΗ, η ζωή μας έγινε ακόμα πιο απλή. Βλέποντας όλη αυτήν την κατάσταση, τα ελληνικά ταχυδρομεία δεν μπορούσαν να καθίσουν με σταυρωμένα χέρια, γι' αυτό αποφάσισαν και αυτά με τη σειρά τους να μπουν δυναμικά στο χώρο της